Μονόδρομος αποτελεί λήψη επιπρόσθετων μέτρων αφού η επικράτηση της όμικρον στην Κύπρο καταρρύπτει το ένα ρεκόρ κρουσμάτων μετά το άλλο, θέτοντας χιλιάδες πολίτες σε αυτοπεριορισμό. Τις επόμενες μέρες θα επικρατήσει όμικρον σε όλων των πληθυσμών των δικών μας. Μπορεί να είναι και 80%, τις επόμενες μέρες θα είναι 100%. Από τα πρώτα δείγματα ασθενών που νοσηλεύονται και οι οποίοι έτυχαν εξειδικευμένων εξετάσεων, δεν εντοπίστηκε μέχρι στιγμής η μετάλλαξη όμικρον. Στοιχείο που καταδεικνύει πως τα συμπτώματά της είναι ιππιότερα. Στο επίκεντρο της συνάντησης ειδικών και Υπουργού Υγείας την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να τεθούν για άλλη μια φορά οι συναθρήσεις, εν ώψη και της ημέρας των Θεοφανίων την ερχόμενη Πέμπτη. Αν και ο Υπουργός Υγείας επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητηθούν μέτρα που περιορίζουν τις μετακινήσεις πολιτών. Πρέπει να ακούσω τους ειδικούς πριν τοποθετηθώ. Παράλληλα, μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής αναμένεται να εισηγηθούν στον Υπουργό Υγείας όπως μειωθούν οι ημέρες αυτοπεριορισμού σε 5 από 10, κάτι που εφαρμόζει και η Ελλάδα. Προβληματισμός επικρατεί στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και για την επαναλειτουργία των σχολείων, θέμα το οποίο επίσης θα τεθεί προς συζήτηση κατά την συνάντηση. Και αν εισηγηθούν οι επιδημιολόγοι να παραμείνουν τα σχολεία κλειστά, είναι κάτι που σίγουρα θα το συζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πιστεύω πως αν επιχειρηθεί το άνοιγμα των σχολείων όπως είχαν κλείσει, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νέα εξαιρετικά αρνητικά δεδομένα, θα επικρατήσει ένα χάος και απλά η διασπορά του ιού θα εκτοξευθεί. Και άλλο, με δυστυχώς απρόβλεπτες συνέπειες και αναπόφευκτο κλείσιμο των σχολείων μερικές μέρες μετά, ίσως για πολύ περισσότερο χρόνο, κάτι που δεν επιθυμεί κανένας. Το περιστατικό που καταγράφηκε στο Ισραήλ και σήμανε συναγερμό ανά το παγκόσμιο, όπου έγκυος γυναίκα νοσηκέ με γρήπη και με κορονοϊό, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, συστήνοντας ψυχραιμία μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα γύρω από το νέο περιστατικό.